Τώρα μαζί μας έχουμε την επιμελήτρια συντονίστρια του Μουσείου Νίκος Καζαντζάκης, Βίκη Χριστάκη, με την οποία θα μιλήσουμε για τις δράσεις που πραγματοποιούνται στο Μουσείο. Καλησπέρα σας, κυρία Χριστάκη. Γεια σας. Την Κυριακή, λοιπόν, 7 Απριλίου, ξεκινούν οι δράσεις στο Μουσείο με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα του βιβλίου, σωστά? Πολύ σωστά. Με αφορμή λοιπόν την Παγκόσμια Μέρα Παιδικού Βιβλίου που είναι σήμερα, 2 του μήνα, και στις 23 του Απρίλη που είναι η Παγκόσμια Μέρα Βιβλίου, διοργανώνουμε 3 διαφορετικά εργαστήρια στο Μουσείο. Και πρώτο που θα συμβεί είναι αυτή την Κυριακή στις 7 του μήνα, στις 11.30 θα ξεκινήσουμε το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, με τίτλο «Σε αυτό το εργαστήρι δομήνικε, οι εικόνες βρίσκονται στις λέξεις». Ο γενικός τίτλος των εργαστηρίων και των τριών είναι ειδική σου αναφορά στον Γκρέκο. Οπότε παίρνουμε το βιβλίο, το τελευταίο βιβλίο που έγραψε ο Νίκος Καζαντζάκης, αναφορά στον Γκρέκο, και μέσα από αυτό προσπαθούμε να φέρουμε τα παιδιά πιο κοντά σε τρεις διαφορετικές τέχνες. Για το πρώτο εργαστήριο συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για τα κόμικ και την εικονογράφηση. Θα έχουμε μαζί μας την Ιωάννα Θέμελη, που είναι εικονογράφος και ασχολείται και με τα games στον υπολογιστή. Και θα μας βοηθήσει λοιπόν εκείνη, θα πάρουμε συγκεκριμένες λέξεις από το βιβλίο του Καζαντζάκη, την αναφορά στον Γκρέκο, και θα φτιάξουμε εικόνες. Μας είπατε λοιπόν σε τι θα αφορά το πρώτο εργαστήρι που θα γίνει την Κυριακή 7 Απριλίου. Τα υπόλοιπα εργαστήρια σε τι θα αφορούν? Το δεύτερο εργαστήριο στις 14 του μήνα έχει τίτλο «Δομήνικε, να σου συστήσω το Mickey Mouse», πιο παιχνιδιάρικος τίτλος. Είναι ένα εργαστήρι χαρακτικής που εκεί θα φτιάξουμε το εξώφυλλο του βιβλίου του πρώτου εργαστηρίου. Οπότε φτιάχνουμε το βιβλίο και μετά θα φτιάξουμε το εξώφυλλο. Καλεσμένος αυτή τη φορά στο μουσείο θα είναι ο Χρήστος Κοτσίνης, που είναι χαράκτης, έρχεται από την Αθήνα, και θα μας μιλήσει για την τέχνη της χαρακτικής, τι σχέση έχει με την εικονογράφηση. Θα φτιάξουμε τα παιδιά από την αρχή μέχρι το τέλος ένα χαρακτικό έργο. Θα μιλήσουμε για τη γραμματοσειρά των εκδόσεων Καζαντζάκη και το λόγο, το λογότυπο. Πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστώ. Το τρίτο, με τίτλο «Δομήνικε, η μουσική δεν είναι μόνο νότες», θα έχουμε καλεσμένο έναν μουσικό, τον Μπιόρν Αλεξανδρίδη. Χωρίς τα παιδιά να χρειάζεται να έχουν κάποια γνώση σε νότες, θα φτιάξουμε το ηχοτοπείο του βιβλίου. Παίρνοντας λοιπόν, βλέποντας τις εικόνες που έχουν φτιαχτεί στο πρώτο εργαστήρι, θα δημιουργήσουμε τους ήχους. Από καθημερινούς ήχους, από σιωπές, θα ηχογραφήσουν τα παιδιά, ίσως τριγυρίσουμε μέσα στο μουσείο ή στο χωριό, και θα χρησιμοποιήσουμε και κρουστά. Πολύ ενδιαφέρον και πολύ δημιουργικό. Όσοι λοιπόν θέλουν να παρακολουθήσουν αυτά τα εργαστήρια, ποιο θα είναι το κόστος? Το κόστος και για τα τρία εργαστήρια είναι 25 ευρώ. Για το κάθε ένα ξεχωριστά είναι στα 10 ευρώ. Τα παιδιά που απευθυνόμαστε είναι παιδιά ηλικίας 7 έως 12, και στα εργαστήρια πρέπει να γίνουν κρατήσεις. Οπότε αν θέλετε μπορούμε να δώσουμε και το τηλέφωνο του Μουσείου. Φυσικά. Το τηλέφωνο είναι 281-074-1689. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Χριστάκη, για την παρουσία σας στο Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης Νότος. Και εγώ ευχαριστώ. Σήμερα μαζί μας έχουμε την Κατερίνα Χαρίτου, με την οποία θα μιλήσουμε για μία πρωτοποριακή μέθοδο προσωπικής ανάπτυξης και υγείας, το Life Coaching. Κατερίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που θα έλεγα πως είναι αρκετά άγνωστο στο νησί μας. Τι είναι λοιπόν το Life Coaching? Θα ξεκινήσουμε αρχικά με τη μετάφραση του Life Coaching. Μετάφραση του Life Coaching είναι η προπόνηση διαβίωσης ουσιαστικά. Είναι μία μέθοδος προσωπικής ανάπτυξης και αυτοβελτίωσης. Βασίζεται στη θετική ψυχολογία και την νευροεπιστήμη και είναι μία μέθοδος, θα λέγαμε, προσωπικής ανάπτυξης. Επίσης, για να ολοκληρώσουμε τον ορισμό και να γίνει κατανοητό στον κόσμο, Life Coaching δεν είναι ψυχοθεραπεία, δεν είναι ψυχανάλυση, δεν είναι κάποια είδους θεραπεία, δεν είναι σίγουρα θρησκευτική αίρεση, δεν είναι φιλοσοφία. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι επικεντρώνεται στο παρόν και στο μέλλον και όχι στο παρελθόν. Άρα είναι κάτι σαν νοοτροπία. Θα λέγαμε πως ναι. Πώς γίνεται? Μια κουλτούρα, αν μου επιτρέπετε όρος. Πώς γίνεται, ποια είναι η διαδικασία δηλαδή του Life Coaching? Είναι μια συστηματική διαδικασία, επικεντρωμένη στη λύση, προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα.
Είναι μια διαδικασία κατά την οποία ο coach ενθαρρύνει μέσω ερωτήσεων τον coachee, το υποστηριζόμενο δηλαδή άτομο, με ερωτήσεις λοιπόν που αναπτύσσει τις ικανότητές του, θα λέγαμε, για να πετύχει επαγγελματικούς και προσωπικούς στόχους. Γιατί κάποιος να διαλέξει αυτή τη μέθοδο, σε τι θα τον ωφελήσει και τι μπορεί να πετύχει? Πολύ ωραία ερώτηση, ευχαριστώ Κρυστάλλη. Γιατί πραγματικά είναι εντυπωσιακό το γεγονός πως ένας άνθρωπος μέσα από το coaching, από αυτή τη μέθοδο, μπορεί να αναγνωρίσει τον εαυτό του. Μπορεί στην πραγματικότητα να συστηθεί με τον εαυτό του. Επίσης, σίγουρα θα τον ωφελήσει στην επίτευξη στόχων και σίγουρα στις διαπροσωπικές του σχέσεις, είτε επαγγελματικές είτε προσωπικές. Πολύ ωραία όλα αυτά, αλλά τι συμβαίνει σήμερα με το life coaching, τι απήχηση έχει στον κόσμο? Σήμερα πλέον είναι μια αποδεκτή μέθοδος, παγκοσμίως αναγνωρισμένη. Είναι ένα επάγγελμα που βασίζεται στην συστηματική εκπαίδευση και έρευνα. Ο coach δεν σταματάει να εκπαιδεύεται. Σίγουρα κάνει κάθε λίγο και λιγάκι έρευνα και για τις τεχνικές και για τα μοντέλα. Είναι σίγουρα ένα επάγγελμα πλέον που μπορεί να φέρει τεράστια ποσά και κέρδη. Πολύ διάσημοι coaches πλέον είναι πολύ αναγνωρισμένοι παγκοσμίως, όπως ο Άντονι Ρόμπινς, η Μέλ Ρόμπινς, ο Ρόμπιν Σάρμαν, που έχουν πίσω τους μεγάλες ομάδες που δουλεύουν για αυτούς και έχουν βιομηχανία δισεκατομμυρίων. Τι μήνυμα θα έδινε σε εκείνους που θέλουν να βελτιώσουν τον εαυτό τους και να πετύχουν αυτό που θέλουν? Θα χρησιμοποιήσω το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο και θα έλεγα σίγουρα να είμαστε ανοιχτοί στη νέα γνώση. Γιατί μέσα από τη γνώση και τη μάθηση μπορεί ο άνθρωπος να ορθοποδήσει και να βρει διέξοδο από τις δυσκολίες. Και σίγουρα να στρέψουμε τα βάλη προς τον ίδιο μας τον εαυτό, να δουλέψουμε με τον εαυτό μας, να αποκτήσουμε αυτογνωσία και αυτοεπίγνωση, γιατί πραγματικά η αλλαγή κρύβεται μέσα μας και έτσι θα αλλάξουμε τον κόσμο. Θα δούμε έναν κόσμο σίγουρα καλύτερο. Μάλιστα. Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και για την παρουσία σου στο Δελτίο Ειδήσεων και που μας σύστησε στο Life Coaching. Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την τιμή που μου κάνατε. Εύχομαι και σε ένα Κρυστάλλι καλές ειδήσεις. Μόνο καλές ειδήσεις.